Του ΟΡΑ στο στούντιο. Ο πρόεδρος του κλάδου αστυνομικού σώματος Ισότητα είναι εκπρόσωπος κιόλας του Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας, Νίκος Λοϊζίδης. Καλώς ορίσατε, κύριε Λοϊζίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάου. Άρχιστε αυτής από τη Βουλή, εκεί όπου συζητήθηκε στην Επιτροπή Νομικών το νομοσχέδιο για την τοποθέτηση φορητών καμερών σε στολές και εξαρτήσεις αστυνομικών. Υπήρξε και μια έρευνα η οποία μοιράστηκε και στα μέλη της Επιτροπής για το πώς οι ίδιοι αστυνομικοί βλέπουν αυτό το μέτρο. Πείτε μας όμως πρώτα πού σκοπεύει το να βάλει, που βλέπουμε και στο εξωτερικό βεβαίως, να τοποθετούνται οι κάμερες σε εξαρτήσεις ή στις στολές των αστυνομικών. Καταρχάς να ξεκινήσω με το να πω ότι στην Επιτροπή Νομικών σήμερα διαφάνηκε το πώς η απόσταση έχει ο ρεαλισμός από το πρωτόκολλο ή ένα νομοσχέδιο. Γιατί όλοι θέλουμε, κυρία Σάβα, ειδικότερα για τους αστυνομικούς, για να υπερασπιζόμαστε με τεκμήριον απόδειξης την βιντεογραφημένη οπτικοακουστική εικόνα του τι πραγματικά συνέβηκε σε ένα επεισόδιο. Όμως, εδώ στην περίπτωση που τώρα μας περιέγραφε η Κατερίνα, που έτρεχαν πίσω οι αστυνομικοί. Μια κλασική περίπτωση. Εδώ θα είχαν οι αστυνομικοί πρώτης γραμμής κάμερα. Ναι, θα είχαν. Ναι. Όμως, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όμως, κυρία Σάβα, θέλω να βάλουμε τα πράγματα στην βάση και διάσταση όπως τα αναλύσαμε και στην Επιτροπή Νομικών. Αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε σήμερα, φιλτραρισμένο όπως ήταν και από την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που λέμε εξυγχρονισμό με κάμερες στις στολές. Και η εξήγηση γι' αυτό είναι στους εξής παράγοντες. Πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις. Δηλαδή, μπορεί να το χαρακτήρει. Για ενεργοποίηση τη κάμερα. Για ενεργοποίηση, για το τι θα βιντεογραφά, για το θα πρέπει να ενημερώνει αυτόν που πάει στη σκηνή. Θα πρέπει στη σκηνή να διαπράττεται ποινικό αδίκημα. Αν δεν διαπράττεται ποινικό αδίκημα, είμαστε μάντιδες. Οι μάντιδες, πριν να πάμε σε έναν μήνυμα από τον ασύρματο, αν διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή αν διαπράχθηκε. Κάποια πράγματα δεν είναι ρεαλιστικά. Τα αναλύσαμε εκεί στην Επιτροπή Νομικών. Μάλιστα, οι βουλευτές είχαν γύρει και διάφορα θέματα νομικά, τα οποία θα καλέσουν και το Βοηθογενικό Εισαγγελέα στην επόμενη συνεδρία, από ό,τι έχω καταλάβει και αντιληφθεί, για να φέρει και εκείνο τις δικές του απόψεις. Γιατί καταστροφή τεκμηρίου, λέει, σε 30 μέρες. Μας υπόδειξε η Επίτροπο. Σε 30 μέρες να καταστρέφεται το τεκμήριο. Αφού, κυρία Σάβα, ένας πολίτης μπορεί να καταγγείλει έναν αστυνομικό και μετά από 2 μήνες και μετά από 3 μήνες. Τι γίνεται αν το τεκμήριο εκείνων ήταν υπερασπιστικό για τον αστυνομικό? Εμείς θα καταστρέφουμε. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που για μας είναι μη ρεαλιστικό, θα το χαρακτηρίσω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την έρευνα που λέτε, δεν ρώτησαν τους αστυνομικούς στην έρευνα εάν θεωρούν σωστό να υπάρχουν κάμερες στη στολή ή όχι. Δεν τους ρώτησαν για το νομοσχέδιο. Τους ρώτησαν αν είναι σωστό να έχουμε κάμερες στα περιπολικά ή στις στολές. Και εγώ σας λέω ότι και εγώ συμφωνώ με το πνεύμα να έχουμε κάμερες. Όμως με το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει έρθει, έχουμε πάρα πολλές αντιρρήσεις και πάρα πολλές αντίθετες απόψεις. Ένα λεπτό, κύριε Λοϊζίδη. Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο? Να πω το πιο απλό. Σας είπα προηγουμένως ότι το τεκμήριο θα καταστρέφεται σε 30 μέρες. Το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό. Λέει επιχείρηση υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, κύριε Σάβα, προηγουμένως που ακούσαμε αυτό το περιστατικό στην Αγία Νάπα, ήταν επιχείρηση υψηλού κινδύνου? Δεν ήταν. Άρα δεν θα μπορούσαμε να ανάψουμε την κάμερα. Να προχωρήσω σε άλλο βήμα. Λέει εδώ ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως, κατά την προσέλευση των μελών σε σκηνή διάπραξης αδικήματος. Και επαναλαμβάνω, γιατί κάποιοι καθόνται πίσω από ένα γραφείο, κάνουν κάποια νομοσχέδια, κάποια πρωτοκόλλα και δεν αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα ρεαλιστικά. Όταν πάρει μήνυμα από το κέντρο. Δεν θα ανακαλύψουμε τα σινοπιτσά. Όχι, αυτό λέω. Τι γίνεται σε άλλες χώρες? Πώς λειτουργεί η κάμερα? Πήρα να μας φέρουν παράδειγμα για άλλες χώρες. Και τους είπαμε το εξής. Κυρίες, σε άλλες χώρες τα συντάγματα και οι νόμοι είναι διαφορετικοί. Εκεί ο πολίτης ή ο παραβάτης είναι ένοχος και θα αποδείξει εκείνος την αθωότητά του στο δικαστήριο. Εμείς σε αυτή την περίπτωση έχουμε ύποπτο και θα προσπαθήσουμε εμείς να τον πάρουμε ενός κατηγορούμενο να αποδείξουμε την ενοχή του. Είναι εντελώς διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε με την Αμερική. Και πολλές φορές το είπα και μπορεί να κατάντησα γραφικός. Για να πάμε Χάρβαρντ να βγάλουμε το λύκειο. Εμείς τους είπαμε πριν λίγων καιρών, κυρία Σάβα, πρώτα απ' όλα το πρώτο βήμα πρέπει να γίνει για να βοηθηθούν και τα δικαστήρια μας. Τι είναι? Οπτικογραφημένες καταθέσεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στα ΤΑΕ και στους σταθμούς. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται τώρα με τους ανήλικους. Μας είπαν ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Τώρα, κυρία Σάβα, δεν έχουμε πρόβλημα με τα λεφτά για κάμερες σε στολές αστυνομικών? Ξαφνικά βρήκαμε λεφτά για κάμερες σε στολές αστυνομικών που σας λέω ξανά. Το πνεύμα μας βρίσκει σύμφωνους. Ο νόμος όμως. Κάποιοι φοβούνται ότι με το να έχει κάνει κάμερα θα γίνονται πιο βίαιοι. Ναι, ισχύει και αυτό.
Ισχύει αυτό γιατί ο παραβάτης, όταν ναι. βλέπει ότι τον βιντεογραφάς, όταν βλέπει ότι πλέον η ενοχή του είναι και σε, ναι. σε. Όχι μόνο στην κατάθεση του αστυνομικού, την οποία πολλές φορές στην κατάθεση του αστυνομικού έχουν βγάλει ψευδείς ναι. οι πολίτες και μας καταγγέλνουν. Θα γίνει και πιο εχθρικός. Ναι. Εμάς αυτό που βρίσκουμε σε αυτό το νομοσχέδιο και το είπαμε σε μια πρόταση. Κύριε, αν αυτό το νομοσχέδιο, και το είπαμε στους βουλευτές, mm-hmm. το ψηφίσετε να πάει η Ολομέλεια, αν το περάσετε να πάει για ψήφιση στην Ολομέλεια, θα είναι ο αστυνομικός όπως το σκηνοθέτει σε χολιγουτιανή ταινία. Θα του λέμε, τώρα σε βιντεογραφάμε. Έτσι λέει το νομοσχέδιο, κυρία Σάβα, δεν το λέω εγώ. Όχι, μ' αρέσει. Τώρα σε βιντεογραφάμε, τώρα να δει το λαμπάκι, λέει το νόμο, να του δείχνουμε το λαμπάκι. Εάν κάποιο μπει στη σκηνή, να τον ενημερώνουμε ότι βιντεογραφούμε. Δηλαδή, ξέρετε, και εδώ στο στούντιο, εσείς αν μπει κάποιο μέσα, θα του πείτε ότι. Ναι. Είναι απίστευτα πράγματα. Δεν είναι ρεαλιστικά. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι σε σωστή κατεύθυνση. Ωραία, κατά και πνεύμα. Σήμερα, θα ξαναγίνει, θα επαναληφθεί η συζήτηση ναι. στο μέλλον, γιατί αντιλαμβάνεστε ένα νομοσχέδιο το οποίο χρειάζεται. Τεράστια συζήτηση και ειδικότερα από ναι. τον βοηθό και γενικών εισαγγελέα να έρθει κάτω, γιατί τέθηκαν και κάποια νομικά σημεία για το βάρος της απόδειξης mm-hmm. για την καταστροφή του τεκμηρίου κλπ. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί για ναι. οτιδήποτε γίνει, για το καλύτερο των πολιτών, ναι. για το καλύτερο των αστυνομικών. Και ποιο είναι αυτό, κύριε Σάβα, είναι να γίνονται τα πράγματα στη σωστή βάση ναι. και στο σωστό πρίσμα για δικαιοσύνη. Αυτό Μάλιστα. είναι. Να τηρούνται οι νόμοι. Ναι. Ήσασταν πάντως ο γλαφυρός. Τώρα ενδεχομένως από αυτό που προκύψει, αν περάσει, είναι να είναι και οι παραβάτες τακτοποιημένοι. Τα δικαιώματά τους. Κουρεμένα μαλλιά κλπ. Αφού θα τους δείχνει κάμερα ναι, και θα ενημερώνονται. Απλά να πω ένα σημείο, σας ναι. παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Το λέω πολλές φορές και μπορεί να καταντώ γραφικός για το ότι δεν πρέπει να προχωρούμε επίπεδα περισσότερα. Ναι. Κυρία Σαβά, καλώ την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας. Έχουμε ένα σωρό πράγματα άλλα να διορθώσουμε στην αστυνομία. Έχουμε απλά πράγματα. Τα γνωστά logistics στο εξωτερικό, τα γνωστά λεπτομέρειες. Να έχουμε ένα αυτοκίνητο, να έχουμε ένα εξοπλισμό, να έχουμε στολές, να έχουμε. Αυτά να δούμε πώς θα. Να έχουμε γεγιά. Δεν έχουμε γεγιά, κυρία Σάφ. Κάνουμε σύλληψη, ξεκινούμε με Λευκοσία να πάρουμε πολύ χρυσογούς. Αυτά να λύσουμε πρώτα για αρχή και μετά να προχωρήσουμε και στις κάμερες. Σιγά σιγά. Αλλά. Όχι να κάνουμε πράγματα απλά για να δείχνουμε προς τα έξω μια εικόνα η οποία, ξέρετε, κοιτάξτε τι έκαναμε, ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν μπορούμε ρεαλιστικά να υλοποιήσουμε, αλλά υπάρχει κενό από μέσα. Υπάρχει κενό από κάτω στη βάση της αστυνομίας. Κατανοητό. Κύριε Λοϊζίδη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.